αύριο θα έχουμε αποφάσει, αλλά φαίνεται ίδιο διχασμό μεταξύ των 27. Είναι, είναι ξεκάθαρο νούφρι ότι δεν θα είναι. Είναι καθόλου εύκολη υπόθεση η Επιτροπή να πείσει τα κρατη συγκεκριμένα μάλλον κράτη-μέλη ο Νούφρια, για την α, ανάγκη να προχωρήσει και σε ένα έκτο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας α, η Ευρωπαϊκή α, Επιτροπή. Ε, Υπήρξε και χθε μια προσπάθεια σε επίπεδο μονίμων αντιπροσώπων να καταλήξουν σε κάποια α, απόφαση. Δεν κατέστη δυνατόν. Θα γίνει και άλλη σήμερα πρώτη επίσημη έναρξη τη Συνόδου. Υπάρχει έντονη α, Αντίδραση mm -hmm. ε, 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 εν είδη απειλή από πλευρά Ουγγαρία ο να την άξει στον αέρα αυτή την, ναι. την προσπάθεια. Η Ουγγαρία είναι ξεκάθαρη. Λέει όχι. Εγώ δεν, δεν με ικανοποιεί ακόμα και η πρόταση ΔΕΛΕΑΡ που τη έχει καταθέσει η Κομεσιό για να τη ε, δοθεί μια περίοδο χάριτο δύο ετών προκειμένου να μειώσει την εξάρτησή τη. Ναι. Ε, αυτή είναι η περίπτωση τη Σλοβακία. Mm -hmm. ε, η Ουγγαρία δεν δέχεται ε, να εξαιρεθεί από το α, ρωσικό α, φυσικό αέριο, είναι τεράστιες οι ανάγκες της. Ή mm -hmm. ε, να εξαιρεθεί ο αγωγός α, μέσω του οποίου τροφοδοτείται ε, το πετρέλαιο το ρωσικό προς την, προς την Ουγγαρία. Θα είναι ένα πολύ α, δύσκολο εγχείρημα να καταλήξουν mm -hmm. σήμερα, αύριο μάλλον καλύτερα, ή 27 σε μια ξεκάθαρη α, α, Μάλιστα, απάντηση. Απόφαση. Ακριβώς. Ε, τώρα, σε αυτό το πλαίσιο της διήμερης εμ, συνόδου του Ευρωπαϊκού εμ, Συμβουλίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα θέσει, εμ, φυσικά θα ενημερώσει του 27 καλύτερα, mm -hmm. και για τις ε, προ, πολύ πρόσφατες ε, νέες τουρκικές προκλήσεις στην περίκλειστη πόλη της Σαμοχώστου. Και έδωσε στίγμα... Του, τι ο ίδιο πρόκειται να πει σήμερα στου 26 εταίρου του Ονούφρη και από τα όσα δημόσια έλεγε από τη Λευκοσία τι τελευταίε λίγε ημέρε. Ότι ούτε λίγο α, ούτε πολύ συμπεριφέρονται στην Τουρκία οι Βρυξέλλε και η πόλη 26 ω το α, παρεχαϊδεμένο του παιδί. Είναι εξόφθαλμε οι παρανομίε τι οποίε προχωρεί στην περίκλειστη πόλη τη Αμοχώστου και θα πρέπει οι 27 να λάβουν συλλογικά α, δράση προ τη την, προς Μάλιστα. την Άγκυρα. Και είναι εδώ και θα παρουσιάσει και αυτή την, την επιστολή με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνη. Να πούμε ότι σήμερα ο Φιλελεύθερος αποκαλύπτει την αυτούσια, την επιστολή που απέστειλε ναι. προς τον Ερσίντατα ο πρόεδρο τη Δημοκρατία. Και στο γενικό γραμματέα. Η διαφορά είναι ότι προ τον Ερσίν Τατάρ και το είχαμε πει, mm -hmm. εστάλει προ ε, mm -hmm. των νέων προκλήσεων στο Βαρόσι. Mm -hmm. Και έχει ε, σημασία να δούμε το λεκτικό που χρησιμοποιεί ο πρόεδρο τη της Δημοκρατία. Σήμερα, αντιλαμβανόμαστε, θα ξεκινήσει με τι νέε προκλήσει. Προ τον Ερσίν Τατάρ, ο πρόεδρο τη Δημοκρατία επιλέγει α, να απευθυνθεί ω συμπατριώτη, αν, αν και ο ίδιο είναι, έχει τον τίτλο του Πρόεδρου τη Κυπριακή Δημοκρατία. Ναι. Απευθύνεται ω συμπατριώτη, αγαπητέ Ερσίν αναφέρεται στην, στην, επιστολή που του απέστειλε. Και έχει σημασία ότι πέρα από τα μέτρα οικοδόμηση εμπιστοσύνη, τονίζεται και σε αυτή την επιστολή, αλλά και σε αυτέ που στάλησαν και προ τον Γενικό Γραμματέα, αλλά και προ την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τα όσα είχα συμφωνηθεί το 2014. Η κοινή δήλωση Αναστασιάδη Έρογλου, που λέει ξεκάθαρα ο ότι όποια προσπάθεια είτε απόσχησης είτε ένωσης ενός εκ των δύο κοινοτήτων με άλλο α, κράτος mm -hmm. απαγορεύεται. Μάλιστα. Και ότι η μόνη μορφή σας είναι η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Χριστίνα για την ενημέρωση. Και πάμε κυρίε και κύριοι σε ένα άλλο μεγάλο θέμα της επικαιρότητα που έχει να κάνει με την κατάληψη των δύο...